Τσιλίου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Άρχισε η καταβολή της ΕΦΑΠΑΞ κρατικής στήριξης σε μικρές επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζομένους. Πολύ σωστά. Άρχισε από χθες η καταβολή της ΕΦΑΠΑΞ χορηγίας στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις μικρές επιχειρήσεις ή τους αυτοτελώς εργαζομένους που εργοδοτούν μέχρι 50 άτομα. Οι πληρωμές είναι, θα γίνουν σε περίπου 17.500 αυτοτελώς εργαζομένους και σε 25.000 επιχειρήσεις. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι θα πληρωθούν μέσω εμβασμάτων, επειδή έχουν δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού τους λογαριασμού στις προηγούμενες πληρωμές των ειδικών επιδομάτων του Υπουργείου. Όμως οι επιχειρήσεις, επειδή πληρώνονταν οι εργοδοτούμενοι και όχι οι ίδιες οι επιχειρήσεις, θα πάρουν επιταγές για την ΕΦΑΠΑΞ χορηγία, γιατί δεν είχαμε τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και οι επιταγές αυτές έχουν αρχίσει, εκδόθηκαν από χθες και έχει αρχίσει η αποστολή τους ταχυδρομικά. Χθες και σήμερα θα ολοκληρωθεί. Άρα, χθες και σήμερα, τελευταία μέρα, δεν θέλει πολύ διαδικασία για να γίνει αυτό. Όχι, σε μια-δύο μέρες το πολύ θα τις παραλάβουν. Οι διευθύνσεις τις οποίες έχουν σταλεί είναι αυτές που έχουν δηλώσει με την υποβολή των αιτήσεών τους. Μάλιστα. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε στον κόσμο που τα περιμένει. Αίτηση δεν πρέπει να κάνει. Θα τους ψάξουμε εμείς από τα σχέδια, ξέρουμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Η διεύθυνση που θα αποσταλούν είναι αυτή που είπατε. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουν για αυτό το σχέδιο, κύριε Βασιλείου? Όχι, δεν χρειάζεται να ξέρουν κάτι. Αυτοί που έχουν εγκριθεί, βασικά είναι αυτοί που δικαιούνται τη χορηγία, είναι όσοι είχαν εγκριθεί στη δεύτερη περίοδο των ειδικών σχεδίων, δηλαδή από 13 Απριλίου μέχρι 12 Μαΐου και είχαν πάρει τα ενεργειακά επιδόματα οι εργαζόμενοι τους. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι να παρακαλέσω τις επιχειρήσεις να έχουν την έννοια να παραλάβουν τις επιταγές στις διευθύνσεις. Δεν είναι στα ταχυδρομικά κυβότια που έχουν σταλεί, γιατί οι διευθύνσεις ήταν ο χώρος εργασίας τους. Επομένως, ας τις αναζητήσουν τις επόμενες μία-δύο μέρες για να μην χαθούν, να τις παραλάβουν. Φυσικά, στην περίπτωση που χαθεί μια επιταγή, υπάρχει διαδικασία ακύρωσης της και επανέκδοσης της, αλλά καλό είναι να έχουν την έννοια να τις παραλάβουν. Ας μην φτάσουμε εκεί. Φωνάζαμε τόσο καιρό ότι περιμένουμε τις επιταγές. Τώρα που θα μας τις στείλουν, ας έχουμε την έννοια να τις παραλάβουμε. Και κάτι άλλο, έχουμε διορία υποβολής αίτησης για το τελευταίο σχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι και 6 Ιουλίου, κύριε Βασιλείου. Ναι, σωστά. Αυτά τα σχέδια είναι η νέα φάση των σχεδίων, δεν είναι το τελευταίο. Δηλαδή θα συνεχιστούν μέχρι τον Αύγουστο για ορισμένες επιχειρήσεις και μέχρι τον Οκτώβριο. Και μέχρι τον Οκτώβριο, ναι, σωστό. Αλλά αυτή τη στιγμή υποβάλλονται αιτήσεις για την περίοδο από 13 Ιουνίου μέχρι 30 Ιουνίου. Είναι αυτή η περίοδος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα, όπως είπατε, στις 12 τα μεσάνυχτα. Επομένως, προτρέπονται οι δικαιούχες επιχειρήσεις. Διότι μόνο επιχειρήσεις τώρα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις σε αυτά τα σχέδια και οι άνεργοι, φυσικά, γιατί υπάρχει και το σχέδιο στήριξης ανέργων, πρέπει να τις υποβάλουν έγκαιρα και εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, γιατί δεν θα δοθεί καμία παράταση. Είναι αυτό που μας είπατε να έχουν κατά νου ότι είναι επιχειρήσεις που θα κάνουν τις αιτήσεις, μην αρχίσει τώρα ο κόσμος όλος να στέλνει. Όχι, είναι επιχειρήσεις και επίσης, επειδή αλλάζει ο τρόπος καταβολής των επιδομάτων, αντί να καταβάλουν τα επιδόματα απευθείας στους εργαζόμενους, τώρα που λειτουργούν οι επιχειρήσεις κτλ., θα καταβάλλονται στις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν με τη σειρά τους το μισθό ολόκληρο στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος εργάζεται. Θα πρέπει να του καταβάλει ολόκληρο το μισθό, ο οποίος περιλαμβάνει και το επίδομα που θα πάρει από το Υπουργείο Εργασίας. Αφού αφαιρεθούν βέβαια οι κρατήσεις για τις κοινωνικές ασφαλείς κτλ., οι κρατήσεις που κρατούνται πάντα από τους μισθούς. Και απαγορεύονται φυσικά οι απολύσεις για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε αυτά τα σχέδια. Συγγνώμη. Και απαγορεύονται, λέω, οι απολύσεις. Οι απολύσεις είναι προϋπόθεση, ότι δεν πρέπει να απολύσει κανένας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, βασικά, όσοι έχουν ενταχθεί στα σχέδια, είτε τα προηγούμενα είτε και αυτά τώρα. Η προϋπόθεση πάντα υπάρχει. Οι επιχειρήσεις επίσης που θα υποβάλουν αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλουν και τον τραπεζικό τους λογαριασμό τώρα. Οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, τα νέα σχέδια, όχι για την ΕΦΑΠΑΞ χορηγία, μιλάμε για τα νέα σχέδια. Για το σχέδιο αυτό που είπαμε προηγουμένως, από 13. Για το 60% του μισού των εργαζομένων. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να υποβληθούν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί για να γίνονται εμβάσματα και να μην στέλνονται επιταγές. Αυτά πότε πιστεύετε θα αρχίσει η καταβολή, γιατί τώρα είμαστε στις αιτήσεις, πότε το βλέπετε να τρέχει? Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, που θα είναι την Δευτέρα το βράδυ, υπάρχει μια διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων όσων πρέπει να εγκριθούν κτλ. Εντάξει, δεν καθυστερούμε συνήθως. Αρχίζουμε σύντομα την πληρωμή, επειδή είναι αναφορά μισθούς κτλ. Αμέσως, μόλις είναι έτοιμη και γίνει η επεξεργασία, θα ακολουθήσει η πληρωμή. Όπως και τις άλλες φορές, δεν θα καθυστερήσει. Να είστε καλά, κύριε Βασιλείου. Καλημέρα.